Πάω στον Θάνο Τζίμερο, ο οποίος θέλει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες βρίσκω ενδιαφέρουσες. Καλημέρα σας, κύριε Τζίμερα. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Το ότι ο κορονοϊός είναι το κύριο θέμα, δεν αμφισβητείται. Ότι δεν υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν είναι σύμφωνο. Και να μπορείς, δεν μπορείς να ξεφύγεις από το κορονοϊό. Το προσπάθησα να σας πω την ήθεια και εγώ απέτυχα να το πω. Δηλαδή προσπάθησα να βάζω και άλλα θέματα κτλ. Αλλά ο κορονοϊός καταλαμβάνει τα πάντα δυστυχώς. Λοιπόν, ναι, πάμε όμως. Τα οποία δεν τα προσέχουμε και ένα από αυτό είναι αυτό που θα αναφέρω. Ναι. Στις 17 Μαΐου του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε την οδηγία 828, η οποία θεσπίζει πρόσθετους κανόνες διαφάνειας για τις εταιρείες που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Ορθώς κατά την άποψή μου και πολύ άργησε. Διότι τα κενά διαφάνειας λειτουργούν ως υπόβαθρο στρεβλής έως και ποινικός κολάσιμης διαχείρισης. Το ξέρουμε αυτό, χειραγώγηση μετοχών, υπονόμευσης της βιωσιμότητας της εταιρείας, χάρη του βραχυπρόθεσμου κέρδους, εξαπάτησης των μετόχων από την ίδια τη διοίκηση προς ίδιον όφελος και πολλά άλλα. Και μόνο το ότι μετοχές μπορούν να αγοράζονται και να πουλούνται μέσω πολύπλοκων αλυσίδων διαμεσολαβητών, δημιουργεί προβλήματα και στους μετόχους και στη διοίκηση, η οποία δεν ξέρει ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της εταιρείας και ποιες προθέσεις έχουν. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, διότι αφορούν τη λειτουργία της οικονομίας. Και η χωρίς σκιές λειτουργία της κεφαλαιαγοράς είναι ύψης της σημασίας για την υγεία της οικονομίας. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει διαφάνεια σε όλα. Θα ξέρουν οι επενδυτές τα πάντα, δηλαδή αν τις μετοχές σου τις διαχειρίζεται τρίτος, θα πρέπει να δημοσιοποιείτε συμφωνία σας για να ξέρουμε αν έχει πρόσκαιρο κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή στοχεύει σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Θα πρέπει να ξέρει το κοινό πώς ορίζεται η αμοιβή του διαχειριστή και πολλά και πολλά και πολλά. Να μην αγοράσεις δίθεν blue strips, ας πούμε, και σου βγουν σαπάκια. Άρα οι εταιρείες από εδώ και μπρος θα πρέπει να ζουν σε γυάλινο σπίτι. Πολύ σωστά ξαναλέω. Ψηφίζει λοιπόν η κυβέρνηση. Ωραία, να κάνουμε όμως τώρα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Θα σας διακόψω λοιπόν. Αφού λοιπόν κάνετε τον πρόλογο, αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους θα μπούμε σε αυτό το σημείο που θέλετε να θίξετε. Σύμφωνοι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε, κύριε Τζίμερ, έχουμε άλλο επιχείρημα? Καλημέρα σας. Όχι, δεν έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δηλαδή, επειδή λέω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την οικονομία. Μην το διακόψουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε εταιρείες λοιπόν, οι οποίες εταιρείες θα πρέπει στο ΔΣ τους. Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει άλλα υποχρεωτικά πράγματα. Ναι. Για την ενσωμάτωση της οδηγίας 828 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψήφισε τον νόμο 4706 του 20, ο οποίος ενεργοποιήθηκε πριν 10 μέρες. Δεν αρκέστηκε στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδείας. Έβαλε και σάλτσα, δική της σάλτσα, χωρίς κανένας να τη το ζητήσει. Προφανώς μετά από πιέσεις δικαιωματιστών, το άρθρο 3 του νόμου, που επιγράφεται πολιτική καταλληλότητα στο μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει ότι θα πρέπει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνουν τουλάχιστον κατά 25% επαρκή εκπροσώπηση από ένα φύλο. Δηλαδή, δεν μπορούν να είναι μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες. Θα πρέπει κατά 25% τουλάχιστον να είναι και από το άλλο φύλο. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Ο νόμος προχωράει ακόμα παραπέρα. Ορίζει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου φέτος να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόβλεψη κριτηρίων ποικιλομορφίας, diversity, την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα το κάνει αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν αφορούν στο πόσοι ψηλοί, κοντοί, ξέρω εγώ, χοντροί, καραφλοί, μαύροι, άσπροι θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένης, αλλά πόσοι από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Αν δεν ακολουθήσουν τον κανόνα οι εταιρείες, θα έχουν πρόστιμο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ και σε κάθε περίπτωση, λέει ο νόμος, έως 5% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, όχι κερδών. Εργασιών. Δηλαδή θα κλείσουν οι εταιρείες αν δεν βάλουν οπωσδήποτε γυναίκες ή ΛΟΑΤΚΙ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν είναι μακριά η μέρα που θα δούμε μικρή αγγελία, ζητείται οικονομολόγος οπωσδήποτε ΛΟΑΤΚΙ για συμμετοχή σε δοσού εισηγμένου. Ναι. Να πω ότι όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι που αγωνίστηκαμε σε όλη μας τη ζωή, ώστε το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός να μην είναι εμπόδιο για τίποτε σε αυτή τη ζωή και οι επαγγελματίες να κρίνονται από την αξία τους και μόνο, βλέπουμε τον ρατσισμό να μπαίνει από την πίσω πόρτα φορώντας τον μαδία του αντιρατσισμού.
Αυτό είναι καραμπινάτος ρατσισμός. Διότι ξαναβάζει ένα κριτήριο το οποίο θέλαμε να εκλείψει. Ναι. Και η διάταξη βεβαίως είναι προσβλητική για τις γυναίκες που έφτασαν με το σπαθί τους σε θέσεις μελών διοικητικού συμβουλίου. Γιατί από εδώ και μπρος, για κάθε γυναίκα που καταλαμβάνει παρόμοια θέση, θα υπάρχει η σκιά του ότι δεν την αξίζει, αλλά την πήρε λόγω ποσόστοσης. Θα λένε, α, αυτή, α, της ποσόστοσης μπορεί, εντάξει. Και όταν μιλάμε για άλλο φίλο, τι είδους φίλο, βιολογικό ή καταδήλωση. Δηλαδή, μια βιολογική γυναίκα που δηλώνει άντρα, μετράει στην ποσόστοση ή όχι. Αν ο Μίτσος, ας πούμε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει γυναίκα, το γλιτώνει η εταιρεία το πρόστιμο. Αν δεν είναι σίγουρος και βρίσκεται στη φάση της ενδοσκόπησης μέχρι να αυτοπροσδιοριστεί, τι γίνεται, παίρνει μια αναβολή το πρόστιμο. Είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή, το ίδιο ακριβώς προσβλητικό είναι και για τους ομοφυλόφιλους. Συν το ότι τους υποχρεώνει να δηλώνουν τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Κάτι το οποίο είναι καθαρά προσωπικό τους θέμα και δικαίωμά τους να το κάνουν ή να μην το κάνουν. Θα έρχεται δηλαδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ρωτάει ποιοι είναι ομοφυλόφιλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα τους παίρνει παράμερα κάποιος και θα τους πει στο αυτή, ξέρετε, εγώ είμαι, αλλά σας παρακαλώ μην το γράψετε. Ναι, αυτή η εξειδίκευση έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εξειδίκευση. Όχι, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει μόνο κανόνες διαφάνεια. Μάλιστα. Να ξέρουν η εξειδίκευση γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση. Η εξειδίκευση. Από την ελληνική κυβέρνηση, βεβαίως. Βεβαίως. Βέβαια, δεν ξέρω αν μας παρηγορεί ότι αυτή η τερατώδης διαστροφή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Μάλιστα. Την 1η Δεκεμβρίου, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσαμε αυτό, του 2020, ναι, ο Νάσντακ για τις προέδρου του, τις απίστευτες, ας την ψάξουν οι ακροατές, Αντίνα Φρίντμαν, υπέβαλε πρόταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την έγκριση νέων κανόνων, οι οποίοι λένε τα εξής απίθανα. Θα απαιτούν από όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Nasdaq να δημοσιοποιούν στατιστικά στοιχεία ποικιλομορφία σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, έχουμε τόσα non-binary, τόσα queer κτλ. Ακούστε να φρίξετε. Επιπλέον οι κανόνες θα απαιτούν να εξηγούν αυτές τις εταιρείες γιατί δεν έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικούς διευθυντές συμπεριλαμβανομένου ενός. Ναι, αυτό τώρα γίνεται για να προστατεύσει, ανθρώπους ή για να τους, εκθέτει τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω. Θα πρέπει να γιατί σε λίγο θα μπει και διάταξη να είναι θεληματικό πηγούνι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν εφαρμόσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ποικιλομορφία γενικώς, θα πρέπει να έχει τόσους μαύρους, ξέρω εγώ, τόσους κοκκινό. Γαλανά μάτια, μπορεί να ζητάει και γαλανά μάτια. Μα είναι. Ή πράσινα μάτια, ή συνδυασμό γατήσιων ματιών, ξέρω εγώ πώς θα το πω δηλαδή. Είναι παράνοια, μας κυβερνούν παράφρονες γενικά στον κόσμο. Δηλαδή οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν το Διοικητικό Συμβούλιο που επιλέγουν οι μέτοχοι και μόνο. Αυτό είναι Big Brother. Αυτό είναι ένας Big Brother παίζει εκεί τώρα. Ναι, πολιτικής ορθότητας. Είναι πολιτική ορθότητα. Δηλαδή, πώς να το πω, με μεζούρα. Θα μετρούνται οι άνθρωποι με μεζούρα, με χαρακτηριστικά. Δεν καταλαβαίνω. Είναι διαστροφή, είναι παράνοια, είναι ρατσισμός καραμπινάτος. Και αυτό ισχύει από 17 Ιουλίου και 17 Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να πει να βάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο τόσους αυτούς της κατηγορίας. Περιμένω να δω ποια θα είναι η κατηγορία. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι σημαντικό είναι, προφανώς σημαντικό. Δηλαδή κάθε εταιρεία, μια εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της, σέβεται το προσωπικό της, σέβεται την προσωπικότητα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν την εταιρεία και δεν θέλει να τους εκθέτει, αν αρχίσει και λέει θέλω δύο ΛΟΑΤΚΙ, θέλω τρεις γυναίκες, θέλω τι έτσι, θέλω άλλους τέσσερις, αυτό είναι, έχετε δίκιο, είναι ρατσισμός. Είναι καραμπινάτος. Ρατσισμός είναι αυτό το πράγμα. Η παράνοια του δικαιωματισμού. Η ιδιωτική οικονομία λειτουργεί με τους κανόνες. Ναι, ξέρετε κάτι, κύριε Τζίμερ, όταν κάνουμε παρέα με ανθρώπους, δεν ρωτούμε τι κάνουν όταν κάνουν σεξ. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Κάνουμε παρέα με ανθρώπους. Είναι άντρες, είναι γυναίκες, αλλά δεν καθόμαστε να διαρωτόμαστε τι διάλο κάνουν. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο, ας πούμε, κατάκτησης αυτής της ισότητας, όταν ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ανθρώπου θα μας είναι εντελώς αδιάφορος για την παρέα μαζί του και θα μετράει το ίδιο όσο αν θα. Όχι, θέλω να πω ότι και ομοφυλόφιλους φίλους να έχουμε. Δεν συρτούμε κάτι από αυτού. Με φίλοι μας είναι, άνθρωποι. Ακριβώς. Είναι. Πώς θα το πω δηλαδή. Ακριβώς. Δεν καθόμαστε να συζητήσουμε. Ναι.
Έχω τους καλό σπίτι, έρχονται ζευγάρια, δύο άντρες, ας πούμε, ή δύο γυναίκες. Και κουβεντιάζουμε για ένα σωρό άλλα πράγματα. Ποτέ δεν συζητάμε για τις ερωτήσεις. Μα γιατί πρέπει να συζητήσουμε, δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει να συζητήσουμε. Όπως δεν συζητάμε και με τους ετεροφιλόφιλους. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι κωμικό κάποιος να συστηθεί και να πει γεια σας, είμαι ετεροφιλόφιλος και προτιμώ αυτή τη στάση, ας πούμε, στο σεξ. Δεν είναι κωμικό, δεν είναι γραφικός. Για ποιο λόγο αυτό ανάγεται σε μείζον θέμα στην εταιρική διακυβέρνηση. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει από την κυβέρνηση. Πάντως είναι έργο, έργο της ελληνικής κυβερνήσεως αυτό που μου λέτε τώρα. Προσπαθώ να το χωνέψω. Προσπαθώ να το χωνέψω. Αυτό δεν το κουλεντρίζω στο μυαλό μου τόση ώρα που σας αφήνω να μιλάτε. Βεβαίως. Ναι. Με υπογραφή Γεωργιάδη, Χατζηδάκη, Σταϊκούρα, των πάντων, μέχρι και Πιερακάκη. Τι υπέγραψαν όλοι αυτοί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τρεις μερίδες γύρω, δύο μερίδες Κοτόπουλο σε ανθρώπους. Βεβαίως, θα έχει οπωσδήποτε 25% από ένα φύλλο, δηλαδή γυναίκες, καταλαβαίνουμε, θα βάζουν ξαδέλφια, ξέρω εγώ, ανήψια, κόρες, μανάδες, όλα αυτά, δηλαδή θα γελιοποιηθεί η έννοια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως γίνεται ήδη στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Και εκεί είναι ένα μείζον θέμα. Διότι η ποσόστοση αναγκάζει να μπαίνουν γυναίκες και ξέρουμε ότι πολύ συχνά ψάχνουμε να βρούμε ποιες γυναίκες θα μπουν για να καλύψουν την ποσόστοση. Δηλαδή η ποσόστοση είναι προσβλητική για αυτό το φύλλο που υποτίθεται ότι προστατεύεται. Το λέγαμε αυτό και για τα ψηφοδέλτια ότι είναι προσβλητικό, κύριε Τζίμερε. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο ότι πρέπει να έχει 30% γυναίκες, τι είναι δηλαδή, κοιμάς είναι, κόψε μισό κιλό κοιμά. Επεκτείνεται λοιπόν αυτό και στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένων εταιρεών όλων. Δηλαδή, όλο το ελληνικό χρηματιστήριο θα δείτε ότι θα ψάχνει να βρει γυναίκες, θα δημοσιευθούν καταστάσεις, εκθέσεις, οι οποίες θα λένε ότι έχουμε αυτές τις γυναίκες. Ναι, βάλαμε και είμαστε, διότι θα πρέπει. Ναι, αυτό το βρίσκω λίγο, εγώ προσωπικά το βρίσκω λίγο υστερία αυτό τώρα. Είναι υστερικό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι πάει να προστατεύσει και καλά μειονότητες, αλλά με υστερικό τρόπο. Το κάνει χειρότερο δηλαδή, το κάνει χειρότερο δηλαδή. Ναι. Μπορεί κάποιος να νίκει σε μια μειονότητα και να μην θέλει να το πει. Είναι φασισμός να τον υποχρεώνεις να δηλώνει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Δεν γίνεται έτσι, δεν αναπτύσσεται έτσι η οικονομία. Μάλιστα. Πρέπει να το καταλάβουν στην κυβέρνηση γιατί κάνουν και άλλα προς τη μη ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά αν τα κουβεντιάσουμε θα φάω το χρόνο σας. Όχι, όταν με το καλό επιστρέψω θα συζητήσουμε, βεβαίως. Λοιπόν. Ναι. Ρωτήστε κάποιον από αυτούς που καλείτε. Ναι. Μάλιστα, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο Άλεξ Πατέλης, το τουίταρε έτσι μεγαλόπρεπα ότι επιτέλους, ας πούμε, το 25% των μελών θα είναι γυναίκες. Για το άλλο που περιμένουμε από την κεφαλαγόρα δεν είπε τίποτα ακόμα. Μάλιστα. Άλεξ, το 25% θα είναι γυναίκες. Ναι. Και χαίρονται αυτοί. Όχι, δεν είναι κακό να είναι γυναίκες, αρκεί να υπάρχουν γυναίκες. Δηλαδή, θέλω να πω. Πώς να το πω, προφανώς πρέπει να υπάρχουν γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μην φανεί ότι δεν θέλουμε γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μακάρι να είναι πρόεδρος στη γυναίκα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι και όλοι ΛΟΑΤΚΙ. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ΛΟΑΤΚΙ. Αλλά το κριτήριο που επελέγησαν να μην είναι αυτό. Να είναι η επαγγελματική του αξιοσύνη. Απλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, τι να πω, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.